έχουμε την πανδημία εδώ και 7-8 μήνες στην Κύπρο. Λοιπόν, στους οίκους ευγυρίας βοήθησε αρκετά και ο ΟΚΙΠΗ. Ο οποίος έχει και τα δικά του θέματα, καθώς γεμίζουν και τα νοσηλευτήρια, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση στα δημόσια νοσηλευτήρια εδώ στην Κύπρο. Μαζί μας είναι ο κύριος Χαράλαμπος Χαριλάου, εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥΠΗ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαριλάου. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Ανησυχητική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στα δημόσια νοσηλευτήρια. Ναι, είναι ανησυχητική η κατάσταση, αλλά θα ήθελα με την άδεια τη δική σας να συνεχίσω από εκεί που μείνατε όσον αφορά την ψυχολογική στήριξη των ηλικιωμένων ατόμων, το οποίο είναι ένας πολύ σημαντικός παραγόντας. Η ψυχολογία του κάθε ενός μας παίζει σημαντικότατο ρόλο στην έκβαση της κατάστασής μας. Δηλαδή το αν θα αποθεραπευτούμε, το αν θα τα καταφέρουμε ή αν δεν θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία στην ψυχολογία ειδικά των νοσηλευόμενων ασθενών, αλλά και των ατόμων που είναι σε υποχρεωτική απομόνωση στο σπίτι τους και είναι μόνοι τους. Ναι. Εμείς ως ΟΚΥΠΗ το έχουμε αντιληφθεί έγκαιρα αυτό το πράγμα από την πρώτη φάση της πανδημίας. Γι' αυτό διαθέτουμε και τα λάπτοπ μας, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι από ευγενή χορηγία διαφόρων οργανισμών, τα οποία φέρνουμε σε επαφή τους ασθενείς μας με τους οικείους τους. Επιπρόσθετα έχουμε επιστρατεύσει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ψυχολογική στήριξη των ασθενών αυτών, αλλά και του προσωπικού μας, διότι και το προσωπικό το δικό μας, το οποίο εργάζεται εκεί, χρειάζεται αυτή την ψυχολογική στήριξη. Είναι σε έναν συνεχή αγώνα, να αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ναι. Και καταλήγω στο ερώτημα σας για τη γενική κατάσταση στα δημόσια νοσηλευτήρια. Να πούμε ότι βάσει της τελευταίας εθνικής αναφοράς που έχουμε δει, υπάρχει μια αύξηση της ειδικότητας στην κοινότητα, και αυτό φαίνεται μέσα από τους τριψήφιους αριθμούς που βλέπουμε καθημερινά. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια αύξηση των αισθητιών λίμωξης στην κοινότητα και ειδικά σε ευάλωτες δομές, κλειστές δομές δυστυχώς, όπως είναι η οίκη ευγυρίας. Αλλά όσον αφορά τα δημόσια νοσηλευτήρια, η ανάλυση των στοιχείων που κάνουμε, γιατί και εμείς με τη σειρά μας, πέραν από την εθνική αναφορά, κάνουμε τους δικούς μας υπολογισμούς, το δικό μας δελτίο αναφοράς που ελπίζουμε εντός των ημερών να το δημοσιεύουμε με όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία θα σας βοηθήσει και εσάς στο έργο το δικό σας, και θα είναι αποκλειστικά για την ενδονοσοκομιακή νοσηλεία, τόσο σε κοινούς σαλάμους όσο σε μονάδα εντατικής θεραπείας, για να αντιλαμβάνεστε. Άρα, από πότε, κύριε Χαριλάου, ξεκινάει αυτή η ενημέρωση, η επίσημη από την πλευρά του ΟΚΥΠΗ? Ουσιαστικά πρόκειται για στοιχεία που συλλέγετε εσείς μέσα από τα νοσηλευτήρια, για να μπορέσετε να χαρτογραφήσετε παράλληλα με την εθνική αναφορά των επιδημιολόγων την πανδημία. Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι έτσι όπως τα λέτε. Εμείς παρατηρούμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση. Υπάρχει μερική πτώση των νοσηλιών, αν προσέξατε. Ναι. Κυμαίνονται κάτω από 115, ενώ τις προηγούμενες μέρες κυμαίνονταν από 120 μέχρι 130. Αλλά αναμένουμε ότι τις επόμενες μέρες, λόγω αυτών των πολύ υψηλών αριθμών που είδαμε, θετικών κρουσμάτων που είδαμε στην κοινότητα, θα έχουμε και αυξημένες εισαγωγές. Άρα εμείς έχουμε καθορίσει τους αριθμούς που θα χτυπήσει καμπανάκι όσον αφορά τις εισαγωγές σε κοινούς σαλάμους, όπου αντίστοιχα θα έχουμε και εισαγωγές σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ούτως ώστε να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έγκαιρα, για να υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες περισσότερες από αυτές τις οποίες έχουμε δει. Ναι, να πούμε λίγο τα σημερινά δεδομένα, κύριε Χαριλάου, να μας πείτε πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται σε κάθε νοσηλευτήριο, πόσες κλίνες είναι άδειες, πόσος είναι η πληρότητα, τέλος πάντων. Κοιτάξτε να δείτε, τα δεδομένα αλλάζουν ώρα με την ώρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή προγραμματίζονται να γίνουν τα εξιτήρια. Γύρω στις μέχρι η ώρα 2, παραδείγματος χάρη, το απόγευμα, προσπαθούμε όλα τα εξιτήρια να γίνουν, και μέχρι η ώρα 4 το απόγευμα όλες οι διακομιτές να ολοκληρωθούν, ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε έκτακτα περιστατικά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί τη νύχτα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τη Λεμεσόν, εκεί είχαμε 26 ασθενείς, εκ των οποίων οι 4 ήταν σε μονάδα αναψημένης φροντίδας. Στη Λευκοσία, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είχαμε 13, εκ των οποίων οι 10 ήταν σε αναπνευστήρα, ήταν με μηχανική υποστήριξη. Υπήρχαν 3 άλλοι συμπολίτες μας οι οποίοι ήταν εκτός αναπνευστήρα. Και στον ειδικό θάλαμον στη Λευκοσία υπήρχαν άλλα 12 περιστατικά. Επιπρόσθετα, η αμόχωστος έχει ρίξει λίγο την πληρότητά της, είναι γύρω στους 59 αυτή τη στιγμή. Μπορεί να γίνουν κάποια εξιτήρια, αλλά κανείς δεν ξέρει πόσες εισαγωγές θα γίνουν. Γιατί βάσει της ανάλυσης των αριθμών που έχουμε, οι περισσότεροι ασθενείς που νοσηλεύονται είναι μεγάλη ηλικία. Έχουμε και από 28 χρόνους στη Λεμεσόν, παραδείγματος χάρη. Ναι. Ξεκινάνε. Αλλά υπάρχει ένας μέσος όρος, νοσηλεύουμε γύρω στα 70 χρόνια, μέσος όρος ηλικίας. Είναι παραδεδομένη η νοσηλεία τους, είναι κλινήρης άτομα, δεν είναι περιπατητικά. Πόσο διαρκεί η νοσηλεία ενός ασθενή με COVID-19 περίπου? Κοιτάξτε να δείτε. Όταν κάποιος προέρχεται από κλειστή δομή, δηλαδή από οίκους ευγυρίας, η παραμονή του είναι, για να φύγει, είναι 20 μέρες. Όταν όμως, εκτός εάν υπάρχει μια άλλη δομή, δεν χρήζει νοσηλείας ενδονοσοκομιακής και υπάρχει μια άλλη υποδομή, η οποία μπορεί να τον φιλοξενήσει. Είναι αυτό το οποίο είχαμε ζητήσει επανειλημμένα και επιτακτικά. Αν θυμάστε και από την εκπομπή σας, ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί αυτή η ενδιάμεση δομή. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας, όπως το βγάζουμε εμείς, είναι περίπου στις 13 με 14 ημέρες. Έχει άτομα τα οποία είναι στην 21η σήμερα ημέρα νοσηλείας μέσα, αλλά ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας είναι περίπου 13 με 14 μέρες. Ναι, και ξέρετε τώρα τι συμβαίνει. Διαρκεί περίπου, όπως είπατε και εσείς, 15 με 20 μέρες η νοσηλεία, αλλά ελοχεύουν και άλλοι κίνδυνοι, γιατί υπάρχουν και άλλες αρρώστιες. Υπάρχουν και άλλοι ασθενείς που μπορεί να θέλουν να τύχουν νοσηλείας. Ακριβώς, και χαίρομαι που το αναδεικνύεται, γιατί εμείς ως επαγγελματίες υγείας πάντα θεωρούμε ότι ο ασθενής, οποιασδήποτε ασθενής, θα πρέπει να παραμένει σε νοσοκομιακό χώρο μόνο των χρόνων που χρειάζεται για την ιατρική του περίθαλψη. Και μετά πρέπει να φεύγει, γιατί μέσα στους νοσοκομιακούς χώρους ελοχεύουν και άλλοι κίνδυνοι. Είτε φέρνουν ειδικά οι ηλικιωμένοι που έρχονται από οίκους ευγυρίας, είτε φέρνουν πολυανθεκτικά μικρόβια, είτε πολυανθεκτικά μικρόβια αναπτύσσονται μέσα στους νοσοκομιακούς χώρους και μπορεί να πάθει λίμωξη ο ασθενής αυτός. Και στο τέλος της ημέρας μπορεί και να καταλήξει. Είναι γι' αυτό που επιμένουμε συνεχώς ότι ειδικά οι ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν χρήζουν νοσοκομιακής νοσηλείας θα πρέπει να φεύγουν από τον νοσοκομιακό χώρο. Πέραν του ότι θέλουμε να έχουμε ενεργές κλίνες σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη να μπορούμε να την διαθέσουμε σε αυτό που πραγματικά την έχει για κορονοϊό. Κύριε Χαριλάου, έχουν έρθει περιστατικά σε εσάς τα οποία είχαν νοσήσει, αποθεραπεύτηκαν και μετά ξανανόσησαν. Έχουν καταγραφεί τέτοια συμβάντα? Όχι, δεν στην Κύπρο αυτή την καταγραφή, αλλά είναι ένας καλός δείκτης, όπως τον αναφέρετε κύριε Χαριλάου, είναι ένας πολύ καλός δείκτης, τον οποίο ναι, μπορούμε να τον εντάξουμε. Είναι δείκτης ποιότητας αυτός. Η επαναεισαγωγή ενός ασθενή θα το μελετήσουμε και ευχαριστώ πολύ που το αναδεικνύεται. Θα το μελετήσουμε και θα δούμε εάν πράγματι είχαμε επαναεισαγωγές ατόμων τα οποία αποθεραπεύτηκαν και έχουν επανέλθει πίσω για το ίδιο, για το COVID όμως. Όχι για οποιαδήποτε άλλη. Ναι, για το ίδιο. Αυτό είναι το θέμα. Οποιαδήποτε άλλη ασθένεια. Αυτό το δείκτη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στις χειρουργικές επεμβάσεις για να δούμε την ποιότητα, δηλαδή για να δούμε αν ένα άτομο το οποίο έχει μια χειρουργική επέμβαση, εάν σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα γίνεται επαναεισαγωγή λόγω επιπλοκών. Αλλά είναι καλά να το λάβουμε υπόψη και σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Τώρα, κύριε Χαριλάου, σε προηγούμενες συνομιλίες μας αναφερθήκαμε στην έλλειψη εντατικολόγων, όπου δεν είναι ένα παγκύπριο φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Και μας είπατε ότι αν χρειαστεί ανάγκη θα επιστρατευθούν άλλες ειδικότητες, όπως για παράδειγμα οι αναισθησιολόγοι. Χρειάστηκε να γίνει ή ακόμη? Στο παρόν στάδιο όχι. Ο αριθμός των εντατικολόγων που διαθέτουμε, 13 των αριθμών πέραν των εξειδικευόμενων, αυτούς που κάνουν εξειδίκευση δηλαδή αυτή τη στιγμή, είναι αρκετός, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά που νοσηλεύονται μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο αριθμός ο μέγιστος ήταν μέχρι 15 ασθενείς. Σε περίπτωση όμως που θα ξεπεράσουμε τους 18-20, που αυτόν πώς μεταφράζεται, για να έχεις 18-20 ασθενείς σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σημαίνει ότι νοσηλεύεις την ίδια ώρα σε κοινές κλίνες 150-160 ασθενείς. Άρα εκεί ναι, είναι το καμπανάκι όπου πρέπει να μπουν στην ομάδα και άλλες ειδικότητες που έχουν εκπαίδευση εντατικολογίας για να βοηθήσουν. Μάλιστα. Κύριε Χαριλάου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για τα όσα χρήσιμα μας είπατε και περιμένουμε να δούμε και την δική σας αναφορά από πλευράς ΟΚΥΠΗ για τα στοιχεία, για το πώς έχουν τα πράγματα στον κορονοϊό. Να μπορούμε να τα βάζουμε τουλάχιστον, να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Στο μεταξύ, ο κορονοϊός σε όλο τον κόσμο είναι μια τραγωδία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Φωτεινή Παπαδοπούλου για το πώς αντιμετωπίζουν άλλες χώρες την ίδια πανδημία. Χωρίς τελειωμό παρουσιάζεται η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού.